Οι γονείς είναι σωστά ενημερωμένοι όσον αφορά αυτά τα κομμάτια? Θα σας απαντήσω δυστυχώς με μια πρωτιά και με κάτι που δεν το ξέρει ακόμη κανένας. Η πρωτιά εντός εισαγωγικών είναι ότι από 41 χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στον bullying είναι τέταρτη. Μας κερδίζουν εντός εισαγωγικών εννοείται η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετωνία, οι οποίες είναι βαλτικές χώρες που έχουν φοβερό πρόβλημα τόσο bullying όσο και εξάρτηση, ουσίες και αλκοόλ. Αμέσως μετά είμαστε εμείς. Άρα, σας ρωτάω εγώ, είναι ενωμένοι ενημερωμένοι γονείς? Όχι, είναι η απάντηση. Για τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, θέλω να σας πω κάτι. Από το 2018 και μετά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακηρύξει το gaming disorder, δηλαδή τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, σε ψυχική διαταραχή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, γίνανε δύσκολα και ιδιαίτερα επικίνδυνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατρέ, η βία που ασκούν τα παιδιά είναι έμφυτη ή τι δημιουργούν οι συνθήκες του περιβάλλοντός τους, δηλαδή η οικογένεια, οι φίλοι τους? Η βία που εξασκούν τα παιδιά είναι μια βία η οποία παράγεται είτε από την οικογένεια, είτε από το σχολείο, είτε από χαρακτήρες και προσωπικότητες παιδιών που διαμορφώνονται από την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία και με βιώματα των παιδιών. Άρα, άμα παραδεχτούμε ότι μερικά παιδιά έχουν στο DNA τους τη βία, τότε είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι όλη αυτή την εκστρατεία και την ενημέρωση που κάνουμε, την κάνουμε λανθασμένα. Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα, γιατί ό,τι και να γίνει, πάντοτε θα υπάρχουν παιδιά που θα γεννηθούν βία. Όχι. Η βία είναι μέσα στην οικογένεια, λίγο έξω από την οικογένεια που λέγεται γειτονιά, είναι στους φίλους μας, είναι στο σχολείο, και πάνω απ' όλα είναι στο πώς εμείς έχουμε διαπλάσει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα μας. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα παραβατικά παιδιά που ξεκινούν σε πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή στην εφηβεία, κάποια στιγμή αν δεν τα προστατεύσουμε θα δημιουργήσουν μια διαταραχή της προσωπικότητας που λέγεται αντικοινωνική διαταραχή ή ψυχοπαθητική διαταραχή της προσωπικότητας και που κάποια στιγμή θα φτάσουν να γίνουν οι αυριανοί εγκληματίες. Πράγματα τα οποία βλέπουμε. Σας καλώ να δείτε το παράδειγμα, το κακό παράδειγμα της Ρόδου. Όλοι οι καθηγητές, οι γείτονες, οι φίλοι που έχουν μιλήσει για το Ροδίτη που έκανε το έγκλημα, λέγανε ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία ήταν ένα παιδί βίαιο, ένα παιδί που έκανε bullying, ένα παιδί που δεν αποδεχόταν τους νόμους, που δεν είχε όρια, ένα παιδί που πάντα έκανε το κακό, αλλά καλύπτεται το κακό από την οικονομική δυνατότητα των γονιών του. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα παιδί στα 20 του χρόνια γίνεται εγκληματίας, ενώ φάνηκε από πολύ μικρός ότι ο δρόμος ήταν αυτός. Γι' αυτό πρέπει να επεμβαίνουμε σε αυτές τις ηλικίες, να ενημερώσουμε τους γονείς και τα παιδιά, για να μην φτάσουμε να δημιουργήσουμε τους αυριανούς φωνιάδες. Επίσης σημαντικό είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, το ίδιο το άτομο που δέχεται το bullying, να ξέρει πού θα πρέπει να στραφεί. Βλέπουμε ότι τα παιδιά το καταπίνουν, φοβούνται, δεν μιλάνε καν στους γονείς τους. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η γέφυρα προκειμένου να μπορέσει το παιδί να αποτινάξει από πάνω του τον bullying το οποίο δέχεται? Τα παιδιά έχουν τα εξής στοιχεία λόγω του bullying και πραγματικά δεν το λένε τις περισσότερες φορές, αλλά η αλλαγή συμπεριφοράς είναι φαίνεται τόσο πολύ που ο γονιός σιγά σιγά μπορεί να το καταλάβει. Τα παιδιά έχουν φόβο, έχουν ντροπή, έχουν ενοχές, νιώθουν απογοήτευση, άρα λοιπόν δεν μιλάνε. Σκοπός είναι να το καταλάβουν οι γονείς. Και μετά οι γονείς πλησιάζουν τα παιδιά, μαθαίνουν την αλήθεια, ενημερώνουν το σχολείο. Το σχολείο φωνάζει το θήτη και το θύμα ξεχωριστά. Φωνάζει τους γονείς του θύματος και μετά τους γονείς του θήτη. Και μετά οι δάσκαλοι και οι καθηγητές με την καθοριστική και κατά τη γνώμη μου υποχρεωτική, θα έλεγα, συμπαράσταση των ειδικών, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Ξεκινάμε λοιπόν από το παιδί, πάμε στους γονείς, οι γονείς στο δάσκαλο, ο δάσκαλος στα παιδιά, στους άλλους γονείς και μετά έχουμε τους ειδικούς που μπαίνουν μέσα στη διαδικασία να βοηθήσουν τα παιδιά. Είναι λίγο σύνθετο και μπορεί να κρατήσει και να είναι και λίγο χρονοβόρο. Είναι όμως αποτελεσματικό. Χωρίς αυτό τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι και γονείς και δάσκαλοι δρούν ιδιοσυγκρασιακά, δηλαδή βάσει το χαρακτήρα, το προσωπικότητα των δικών τους και όπως πιστεύουν καλύτερα για το παιδί. Αυτό είναι λανθασμένο γιατί πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το καλό, αλλά αντί να κάνουμε το καλό, κάνουμε το κακό. Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι
το μότο σας ενάντια στο bullying. Μάθε, μίλα, ζήσε. Μάθε, γιατί πρέπει να ξέρεις. Μίλα, μη φοβάσαι να μιλήσεις. Και ζήσε, γιατί εγώ έχω γυρνάω όλη την Ελλάδα σε αυτή την πανελλαδική εκστρατεία που κάνω για τον bullying και για τον εθισμό για 4 λόγους, για 4 γεγονότα πολύ κακά. Τα 3 από τα γεγονότα για τα οποία γυρνάω την Ελλάδα είναι αυτοκτονίες παιδιών που έχουν υποστεί bullying. Το ένα είναι δολοφονία παιδιών, παιδιού από παιδιά. Δεν θέλανε να το σκοτώσουν, του βάλανε μια τρικλοποδιά, μιλάω για τον Άλεξ στη Βέρεια. Το παιδί έπεσε κάτω, αντί να χτυπήσει κροταφικό, χτυπήσει ενιακό και δυστυχώς πέθανε, σκοτώθηκε δηλαδή και μετά το εξαφανίσανε. Άρα λοιπόν έχουμε 3 αυτοκτονίες, η πρώτη αυτοκτονία είναι της κοπέλας η οποία έπεσε από τον ένατο στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτηματικά γιατί κάποιος φίλος της κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι με προσωπικές στιγμές στο ίντερνετ. Η δεύτερη αυτοκτονία είναι του Γιακουμάκη, που όλοι την ξέρουμε τι έχει υποστεί. Και η τρίτη αυτοκτονία ήταν ένα παιδάκι πριν 4-5 μήνες στην Αργυρούπολη, μαθητής τρίτης γυμνασίου, που επειδή είχε μια διαφορετική σεξουαλική προτίμηση, υπέστη αυτά που υπέστη και κρεμάστηκε στο δωμάτιό του μπροστά στα μάτια των γονιών του. Αυτά με κάναν να καταλάβω ότι δεν παίζουμε με τον bullying. Όταν υπάρχουν αυτοκτονίες και υπάρχουν και δολοφονίες εκτός και εντός εισαγωγικών, τότε πάνω απ' τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ δύσκολα.